Μπροστά από την Παλαιά Βουλή, ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε σήμα επιστροφής του Πασόκ στο πολιτικό προσκήνιο, ενώ κλείνοντας την κεντρική του ομιλία, έσφιξε στην αγκαλιά του τον γιο του Μαρίνο. Το Πασόκ επέστρεψε. Εμείς που κάναμε τα πρώτα βήματα επιστροφής, εμείς μπορούμε να κάνουμε το μεγάλο άλμα. Αν δεν είχε γίνει όλη αυτή η δουλειά που κάναμε όλοι μαζί, εμείς ο απλός κόσμος του Πασόκ, κάποιοι δεν θα μιλούσαν σήμερα για πρωθυπουργήσιμους. Μαζί ξεκινήσαμε, μαζί θα προχωρήσουμε, μαζί θα νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Να απογειώσουμε το Πασό. Στην Πάτρα, έχοντας το πλευρό του τον Νίκο Παπανδρέου, ο Παύλος Γερουλάνος περιέγραψε το όραμά του για την αναγέννηση του κινήματος. Το Πασόκ είναι εδώ, ότι το Πασόκ είναι έτοιμο να ξαναμιλήσει στα όνειρα κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Πάμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάμε να τους δώσουμε ξανά ελπίδα, γιατί μόνο έτσι θα ξαναδεί η Ελλάδα στα πόδια της. Πάμε λοιπόν να πέσει δεξιά και να φέρουμε τον Πασόκ που αγαπήσαμε πάλι στην εξουσία. Είναι μεγάλη χαρά και η τιμή που μου κάνετε σήμερα. Την Λάρισα επέλεξε και την τελευταία του ομιλία στην Κούσα Διαδοχής ο Χάρης Δούκας και έστειλε το δικό του μήνυμα για την εσωκομματική αναμέτρηση. Ήταν Οκτώβρης πέρσι, όταν κάναμε μια πολύ μεγάλη ανατροπή στην Αθήνα και κάναμε μια πολύ μεγάλη ρογμή στο σύστημα. Και είναι Οκτώβρης τώρα που πρέπει να κάνουμε μια πολύ μεγάλη ανατροπή για την πολύ μεγάλη αλλαγή. Για τη νέα αλλαγή. Εδώ από τη Λάρισα ξεκινάει η νέα αλλαγή. Πάμε δυνατά. Πάμε ενωτικά. Πάμε τώρα και θα νικήσουμε, να ξέρετε. Με περιοδία στην Δυτική Αττική ολοκλήρωσε την προεκλογική της εκστρατεία η Άννα Διαμαντοπούλου. Σας καλώ αυτή την Κυριακή να ψηφίσετε για την επόμενη πρόεδρο του Πασόκ. Για να ξεκινήσουμε μαζί ένα νέο ταξίδι. Για το μεγάλο, δημιουργικό και ελκυστικό Πασόκ. Μεγαλώνουμε το Πασόκ, δυναμώνουμε την κοινωνία. Κάνουμε έναν αγώνα με τόλμη, με αλήθεια. Αν μη τι άλλο, εγώ αυτό εκφράζω με καθαρές κουβέντες, γιατί αυτό πρέπει να ξαναβρει το Πασόκ. Παντού η ίδια αγωνία, το ίδιο αίτημα. Να δημιουργηθεί μια μεγάλη παράταξη. Να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ελάτε να χτίσουμε μαζί μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη που θα εμπνεύσει, θα συνθέσει και θα νικήσει. Πέφτει σήμερα η αυλαία του προεκλογικού αγώνα για τον πρώτο γύρο στην Χαριλάου Τρικούπη, με τις κάλπες να ανοίγουν αύριο στις 7 το πρωί.